θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο μετά τον θάνατο του γνωστού τραγουδοποιού. Την τελευταία του πνοή άφησε μια από τις πιο εμβληματικές μορφές του τραγουδιού της σχολής της Θεσσαλονίκης, ο Γιώργος Ζήκας. Έχασε τη μάχη με την ζωή στα 70 έτη του, αφού υπέστη ανακοπή καρδιάς, μετά από έμφραγμα πηγαίνοντας στο στούντιο του 958 για να δώσει συνέντευξη. Άλλος ένας θάνατος που συγκλώνησε, μετά και τη είδηση ότι ο ποιητής Γεώργιος Μεταλλινός εκοιμήθη. Από το 1985 ως σήμερα έχει γράψει περίπου 100 τραγούδια, στίχους, μουσική. Δεν χτύπησε ποτέ καμιά πόρτα για να βρει ερμηνευτές, για τον Γιώργο Ζήκα τα πράγματα έγιναν αντίστοφα. Ο Διονύσης Σαββόπουλος ήταν ο άνθρωπος που τον έσπρωξε στη δισκογραφία. Πέθανε ο Γιάννης Κασαπάκης, θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του Γιάννη Κασαπάκη. Η είδηση του θανάτου του χτύπησε στο στομάχι όλους όσοι είχαν την τύχη να γνωρίσουν τον κύριο Γιάννη με τη μεγάλη καρδιά, που χάριζε τριγύρω ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές. Όλη η Κρήτη έχει στεναχωρηθεί για αυτό τον θάνατο, πηγή, neakriti.gr. Πέθανε ο Έλληνας δημοσιογράφος, Κώστας Λιάπης, θλίψη στη Μαγνησία από τον θάνατο του δημοσιογράφου, Κώστα Λιάπη, ο οποίος έφυγε από την ζωή σε ηλικία 84 ετών, λίγες ώρες μετά και τον θάνατο της ηθοποιού. Ο Κώστας Λιάπης γεννήθηκε στις 29 Ιανουαρίου του 1935 στο Μεγάλο Αηγιώργη του Πηλίου. Είχε συνεργαστεί με τις εφημερίδες «Η Θεσσαλία», «Ταχυδρόμος» καθώς και εφημερίδες και κυρίως περιοδικά πολιτιστικής καλλιέργειας από όλη σχεδόν τη χώρα με χιλιάδες μικρά και μεγάλα κείμενα, που εκτείνονται από το χώρο του δημοσιογραφικού ρεπορτάζου στις περιοχές της λαογραφίας, της ιστορίας, της γλωσσολογίας, της λογοτεχνίας και της κριτική βιβλίου. Συνεργάστηκε για μεγάλο διάστημα με τον ραδιοφωνικό σταθμό Βόλου, με τους βολιώτικους ραδιοσταθμούς Σίγμα Βόλος 9,86 FM στέρεο, και την Ορθόδοξη Μαρτυρία όπου και έχει πραγματοποιήσει πάνω από 500 παιδαγωγικές, ιστορικές και λαογραφικές εκπομπές. Ο Κώστας Λιάπης έγραψε 22 βιβλία, ανάμεσα στα οποία το βραβευμένο το 1981 με πρώτο πανελλήνιο βραβείο Ώρες του Πηλίου, και 37 ανάτυπα, με θεματολογία την ιστορία, λαογραφία, λογοτεχνία και γλωσσολογία α και επίκεντρο κυρίως το αγαπημένο του Πήλιο. Από το 1996 συντονίζει την έκδοση και επιμέλεια των βιοτοπικών περιοδικών Βίγλα και Πλώρη, που ύψιλον συγχωνεύτηκαν από το 2009 στο Βίγλα Πλώρη, ενώ από το 2003 ως το 2010 είχε αναλάβει τον συντονισμό έκδοσης και την επιμέλεια του περιοδικού Μαγνησία της Εταιρείας Κοινωνικής Παρέμβασης και Πολιτισμού, ΕΚΠΟΛ, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας. Είχε πρωτοστατήσει στην ίδρυση και λειτουργία των βιοτοπικών μουσείων, Μουσείο Γλύπτη Νικόλα Καγιώτα Εκκλησιαστικό Μουσείο του Ναού του Αγίου Γεωργίου, αλλά και του Βαφίαδιου Πολιτιστικού Κέντρο Y και του Αναξιοποιήτου ακόμη ως Μουσείου Τοπικής Ιστορίας και Τέχνης. Είχε τιμηθεί από την Ακαδημία Αθηνών, από την Ιερά Μήτροπολη Δημητριάδος και ποικιλότροπα έχει επίσης τιμηθεί για το έργο του από όλους σχεδόν τους πολιτιστικούς φορείς της πόλης.